Καλησπέρα σε όλους. Ένα γιορτινό επεισόδιο της Handbrag ξεκινάει. Δείτε μια ομορφιά πίσω και δείτε και ένα κορίτσι όμορφο. Σήμερα λοιπόν, γιατί δεν θέλω πια τη μοναξιά σε αυτό τον πάγκο, δεν θα πλέξω μόνη μου, θα πλέξω μαζί με την Σούζη Νάσκα που μας ήρθε από τη Βόρειο Ελλάδα. Γεια σου αγάπη μου γλυκιά δημιουργική. Είναι ένα κορίτσι που πλέκει από 9 χρονών. Έχει κάνει τα πάντα. Ξεκινάει από τον Νοέμβριο και εγώ την έχω ονομάσει η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Κάνει τόσα πολλά στολίδια, τόσες ομορφιές, το χαίρεται, τα κάνει τόσο όμορφα και να σας πω και κάτι. Στο επόμενο μπορεί να είστε και εσείς εδώ και να είστε ιστορία έμπνευσης για άλλα κορίτσια. Πες μου λιγάκι, είσαι από τις Σέρρες, από τη Βόρειο Ελλάδα, από ποιο χωριό? Από τα Άνω Πορόγια. Άνω Πορόγια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, πες μου τι ωραία παραδοσιακά πράγματα ελληνικά έχουμε εκεί στα Άνω Πορόγια. Λοιπόν, Κατερίνα μου, τα παλιά χρόνια υπήρχε ο αργαλιός που ήφαιναν οι γυναίκες, τα υφαντά, τα κυλίμια, τις βελέντζες. Και έχουμε τις παραδοσιακές βλάχικες πίτες, την πλέσκα που γίνεται με καλαμποκίσιο αλεύρι και πράσα. Και όλα αυτά. Πάμε δηλαδή να μαγειρέψουμε. Πάμε να πλέξουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε. Πάμε να πούμε στα κορίτσια. Λοιπόν, η Σούζη σήμερα και εγώ θα σας δείξουμε πώς θα φτιάξουμε το πιο ωραίο, το πιο νόστιμο ρόδι πλεχτό γιαγούρι. Είναι εδώ με τα υλικά της Handbrag. Υπάρχουν πολλά νήματα που μπορείτε να το κάνετε. Εμείς σήμερα θα το πλέξουμε με το νήμα το Metal Cord. Τα γνωρίζετε τα μήλα, αυτό που έχει το γκλίτερ επάνω, που είναι ωραίο. Πλέκεται με 4-4,5 βελονάκια, αλλά σήμερα βήμα-βήμα θα μπορέσουμε να δούμε μαζί πώς θα κάνουμε τα ανοίγματα και θα δούμε και τον τρόπο της Σούζης. Αυτό είναι ένα μέγεθος, ας το πούμε, μέτριο. Μπορεί να γίνει πολύ πιο μεγάλο, μπορεί να γίνει πιο μικρό. Θα σας δείξουμε όλα τα μεγέθη για να τα δείτε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τα υλικά που θα χρειαστούμε, Σούζη. Τι λες? Λοιπόν, θα χρειαστούμε καταρχήν ένα νήμα metal cord, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Τι άλλο? Λοιπόν, θα χρειαστούμε το βελονάκι μας, που ωραία. Είναι το νούμερο 3,5. Ωραία, τέλεια. Θα χρειαστούμε γέμιση για να ωραία. Γεμίσουμε το ρόδι μας. Ωραία. Πες μου κάτι, με ένα metal cord πόσα ρόδια κάνω? Λοιπόν, με ένα metal cord, ανάλογα με το μέγεθος, μπορούμε να βγάλουμε έως 3. Έως 3. Κάπου εδώ σε αυτό το μέγεθος και ένα ναι, πιο και ένα, δύο και ένα πιο μικρό. Πιο μικρά, ναι. Ωραία. Και γενικά θα χρειαστούμε ένα σωρό μικρά charms, φαντάζομαι. Δηλαδή μπορεί να έχουν πάρει το νήμα των Χριστουγέννων ναι. για να το στολίσουν πάνω. Κορδελίτσες που μπορεί να έχουν περισσέψει. Τα γούρια, τα charms του 2024 ναι. σε διάφορα ωραία χρώματα. Τις ωραίες τις περλίτσες. Τις πέρλες που μπορούμε να βάλουμε. Και φυσικά μάρκερ φαντάζομαι θα χρειαστείς, ε. Χωρίς μάρκερ δεν πάμε πουθενά. Ωραία. Μάρκερ, βελόνα πετονιά θα χρειαστούμε? Βελόνα πετονιά, ναι. Για να ναι, ενώσουμε την κλωστή, να τη σφραγίσουμε, να την ασφαλίσουμε. Ωραία. Και σίγουρα από ό,τι ξέρω μία λακ λοιπόν, για λίγο στο και τέλος. Το μυστικό είναι λίγη λακ στα πέταλα για να είναι λίγο πιο καλαριστά. Ωραία. Πάμε να μας τα δείξεις όλα. Ωραία. Βγάζω εγώ τα υλικά στην άκρη. Και ως διαμαγείας, λοιπόν, ο πάγκος μας άδειασε για να χωράμε κιόλας εδώ, να μην έχουμε, να βλέπετε, ωραία. Λοιπόν, πάμε ρε Σούζη, θα ξεκινήσεις εσύ λες? Ναι, θα ξεκινήσω. Πάμε, πάμε. Ωραία. Λοιπόν, ρόδι και μαγικό κύκλο. Καταρχήν ανοίγουμε το νήμα μας. Ωραία. Λοιπόν, θα βγάλουμε το βελονάκι μας, νούμερο 3,5 πάντα. Τέλεια. Αν κάποια πλέκει πολύ σφιχτά να πάρει 4 ή όχι λες. Θα είναι χαλαρό, ε. Ναι, θεωρώ ότι είναι okay. και ανάλογα στο χέρι. Ωραία. Ναι. Άνοιξα λοιπόν, το. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο νήμα. Θα το βάλω εγώ όρθιο. Ωραία. Λοιπόν, και δείξε μας τον τρόπο που κάνεις εσύ το μαγικό κύκλο, γιατί έχεις έναν άλλο τρόπο πιο τσαχπινικό από μένα. Ωραία. Ξεκινάμε με το μαγικό κύκλο. Πιάνουμε το νήμα. Βάζουμε αυτή τη μεριά που είναι η συνέχεια του νήματος από επάνω. Το βλέπετε? Την αρχή την έχουμε από κάτω. Λοιπόν, βάζουμε το βελονάκι από την επάνω μεριά, κάνουμε μία θηλιά και ασφαλίζουμε τον κύκλο μας. Ωραία. Λοιπόν, την πλέξη την κάνουμε όπως πλέκουμε τα αμιγκουρούμι. Ωραία. Και ξεκινάμε. Κάνουμε ένα άριχτο. Λοιπόν, βάζουμε το βελονάκι στο μαγικό κύκλο. Παίρνουμε από πάνω το βελονάκι, από κάτω την κλωστή. Παίρνουμε τη θηλιά, παίρνουμε νήμα και τα βγάζουμε και τα δύο. Και έγινε το πρώτο μας άριχτο. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε ως να κάνουμε 6 άριχτα. Είμαστε καλά. Μια χαρά.
βάζουμε το βελονάκι από επάνω. Είναι σημαντικό αυτό να ξέρετε ότι από επάνω. Μαζεύουμε λίγο τον κύκλο μας. Κάναμε 1, 2, 3, 4 άριχτα και συνεχίζουμε για ακόμη 2. Λοιπόν, μαζεύουμε τον κύκλο μας με αυτή την κλωστούλα τη μικρή. Μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, στην έκτη θηλιά που είναι και το πρώτο άριχτο, βάζουμε το βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα από επάνω πάντα, βγάζουμε τη θηλιά, παίρνουμε νήμα και κλείνουμε τον κύκλο. Και σε αυτό το σημείο βάζουμε το μάρκερ μας. Αυτή είναι η αρχή του δεύτερου κύκλου. Τέλεια. Λοιπόν, όλα τα κορίτσια θα το καταλάβουν. Συνεχίζουμε στην ίδια θηλιά μέσα, κάνουμε ακόμη ένα άριχτο. Αρχίζουμε αυξήσεις τώρα φαντάζομαι. Ναι, κάνουμε τις αυξήσεις μας, όπως κάνουμε πάντα στα μιγκουρούμι. Κάναμε 6 άριχτα, τώρα πρέπει να κάνουμε από 2 σε κάθε θηλιά. Δηλαδή θα έχουμε στο τέλος του κύκλου μας 12. Κάναμε τα 2. Το τρίτο. Ελπίζω να καταλαβαίνουν τα κορίτσια, τα νέα τα κορίτσια εννοώ. Είναι μια χαρά. Σαν να το έχεις κάνει χρόνια. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα, μία ακόμη θηλιά να κάνουμε άλλα 2 άριχτα. Και φτάσαμε τα 12 έτσι. Και φτάσαμε τα 12. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα βγάζουμε το μάρκερ. Μπαίνουμε στο πρώτο θηλάκι του τρίτου κύκλου. Ξαναβάζουμε το μάρκερ και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε για αυτή τη σειρά ένα άριχτο, στην επόμενη θηλιά 2 άριχτα μαζί. Άρα τα 12 πρέπει να γίνουν... Θα γίνουν 18. 18. Τέλεια. Και έτσι θα συνεχίσουμε γύρω-γύρω τον κύκλο μας έως ότου φτάσουμε τα 42 θηλάκια, τα οποία θα είναι 5 άριχτα και μία αύξηση. Και εκεί σταματάμε τις αυξήσεις για το ρόδι μας. Ωραία. Άρα έχουμε 7 σειρές σύνολο. 7 σειρές σύνολο, 42 άριχτα. Να φτάσουμε 42 θηλάκια. Τέλεια. Θες να βγάλουμε το κομμάτι που έχουμε κάνει μέχρι τα 42 θηλάκια. Ωραία. Να δείξουμε ότι μετά τι γίνεται στο ρόδι. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό είναι το έτοιμο μας κομμάτι. Είμαστε 42 θηλάκια. Εδώ είμαστε στα 42 θηλάκια. Ας το πούμε άλλη μια φορά. Τα 6 γίνονται 12, 18, 24, ναι. 30, 36, 42. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα είναι 7 σειρές. 7 σειρές συνεχίζουμε. Ωραία. Να κάνουμε χωρίς αυξήσεις. Άριχτα. Άριχτα. Ωραία. Με τον τρόπο, δείξε μας το άριχτο πώς θα γίνεται όμως εδώ τώρα. Ωραία. Λίγο. Βγάζουμε με τον τρόπο του αμιγκουρούμι, έτσι για να γίνεται πιο στα κάτω, ναι, και πιο ωραίο. Λοιπόν, να βγάλουμε λίγο νήμα. Πόσο χαρούμενη που δεν είμαι μόνη μου σε αυτό το μπάγκο, είμαι πολύ χαρούμενη. Και εγώ πολύ χαρούμενη με Κατερίνα που είμαι δίπλα σου. Πάμε. Λοιπόν. Είναι 7 σειρές αυτές οι σειρές με τα άριχτα. Είναι 7. Άρα είναι 7 αυξήσεις. Η ορολογία είναι ότι ξεκινάμε με το μαγικό κύκλο και κάνουμε 7 σειρές αυξήσεις, 7 σειρές χωρίς αυξήσεις και 7 σειρές μειώσεις. Αν το θέλουμε και πιο μικρό, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και 4 σειρές και 5 μικρές και πιο λίγες αυξήσεις ή και περισσότερες αυξήσεις. Και περισσότερες. Για να γίνει πιο μεγάλο το ρόδι. Ωραία. Άρα δηλαδή αν κάνω 10 σειρές παράδειγμα αυξήσεων, θα πρέπει να κάνω και 10 σειρές χωρίς αυξήσεις και 10 σειρές μειώσεις. Αυτό ακριβώς. Εύκολα. Πανεύκολο. Ναι, πάμε. Λοιπόν. Ξεκινάμε τώρα χωρίς αυξήσεις. Και δεν χρειάζεται μάρκερ, λες πια. Όχι, θα βάλουμε μάρκερ για να μην μπερδεύονται. Εμείς που μπορούμε και ξέρουμε χρόνια που πλέκουμε, δεν χρειάζεται να βάζουμε μάρκερ. Αλλά καλύτερα είναι για να μην μπερδεύονται οι νέες κοπέλες να βάζουν μάρκερ. Σωστά τα λες. Λοιπόν, εδώ κάνουμε το πρώτο μας θηλάκι. Βάζουμε το μάρκερ πάντα. Το πρώτο μπορεί να το κάνεις και απλό άριχτο, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι το σταυρωτό που λέμε. Όχι. Ή να το κάνουμε καλύτερα. Είναι σταυρωτό, ναι, γιατί ωραία, νομίζω ότι θα ξεχωρίζεις την πλέξη. Εντάξει. Στα μιγκουρούμι κάνουμε τη σταυρωτή πλέξη. Κανονικά όμως, αν πλέκαμε normal, θα έπρεπε να βάλουμε το βελονάκι, να πάρουμε το νήμα από επάνω, το βελονάκι να πάει από κάτω, να βγάλουμε. Σωστά. Και να κάνουμε το απλό το άριχτο. Τώρα όμως μπαίνουμε ξανά στη θηλιά, παίρνουμε το βελονάκι από πάνω, βγάζουμε.
Έχουμε δύο θηλιά στο βελονάκι. Ωραία. Παίρνουμε νήμα και τις βγάζουμε και τις δύο. Και έτσι κάνει ένα μικρό σταυρουδάκι. Ωραία. Το οποίο είναι η πλέξη για τα μυγκουρούμι μας. Ωραία. Το σταυρωτό άριχτο τέλος πάντων. Ναι. Πολύ. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε κανονικά, χωρίς αυξήσεις πλέον, γύρω-γύρω. Για 7 σειρές. Για 7 σειρές. Και άριχτα. 42 θυλάκια. 42 θυλάκια, ως ότου να φτάσουμε στο ύψος που πρέπει να είναι οι 7 θηλιές. Ωραία. Οι 7 σειρές. Άκου, το άριχτο το ξέρουν όλα τα κορίτσια. Πάμε στο πιο ζουμί τώρα. Ναι. Να βγάλουμε το κομμάτι που έχουμε κάνει και τις 7 σειρές, λέω εγώ. Ναι. Και πάμε να τους δείξουμε λίγο τις μειώσεις τώρα. Ωραία. Τι λες. Πολύ ωραία. Είσαι κοντά εσύ, εγώ δεν είμαι. Ωραία, φέτος θα πάρω εγώ. Εγώ σήμερα θα κάνω εδώ. Εσύ σήμερα θα κάθεσαι. Ναι, εγώ θα κάθομαι σήμερα. Ναι. Γιάννη, πολύ όμορφα. Άρα, εδώ είναι οι 7 σειρές και οι 7 σειρές χωρίς αυξήσεις. Ναι. Χωρίς έχουμε τίποτα. Κάνει, όπως είπαμε, τις 7 σειρές με αυξήσεις. Ωραία. Συνεχίσαμε για άλλες 7 σειρές χωρίς αυξήσεις. Ωραία. Και φτάσαμε εκεί που θέλουμε να έχουμε το ύψος του ροδιού μας. Τέλεια. Και τώρα έχουμε 7 σειρές με τώρα μειώσεις. Τώρα έχουμε 7 σειρές με μειώσεις. Ωραία. Τώρα θα δείξουμε πώς γίνονται οι μειώσεις. Δες λιγάκι πόσο στα κάτω είναι που γίνεται σταυρωτό το άριχτο. Ναι. Είναι καμία σχέση και με θεωρώ το. Για γέμισμα όταν μεταλλώνημα. Έχουμε. Ναι, και το μεταλλώνημα είναι καλό, ε. Είναι το καλύτερο έτσι. Είναι στα κάτω νήμα. Το metal cord, ε. Πολύ, πάρα πολύ. Το, το λατρεύω για τα μυγκουρούμι μου. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα τις μειώσεις, στην τελευταία αύξηση είχαμε βάλει 5 άριχτα και μία αύξηση. Σωστά. Λοιπόν, όπως τελειώσαμε στις αυξήσεις, έτσι θα αρχίσουμε στις μειώσεις. Δηλαδή, τελειώσαμε με 5 άριχτα και μία αύξηση, θα αρχίσουμε με 5 άριχτα και μία μείωση. Πάρα πολύ ωραία μου τα λέτε. Που είναι πανεύκολο. Όντως. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, που είναι και η αρχή της πρώτης σειράς των μειώσεων, βάζουμε το μάρκερ μας, Λοιπόν, κάναμε το πρώτο θυλάκι, κάνουμε άλλα 4, με τον ίδιο τρόπο πάλι, 2, 3, 4, και τώρα θα κάνουμε τη μείωση, ακόμη ένα θυλάκι και θα κάνουμε τη μείωση. Ναι. Λοιπόν, οι μειώσεις μας είναι, στην πρώτη θηλίτσα, πάντα, αυτή που έχουμε μπροστά τη θηλίτσα που την κοιτάμε εμείς, όχι στην πίσω θηλιά, για να γίνει η αόρατη μείωση. Για να τη δω. Λοιπόν, βάζουμε το βελονάκι στην πρώτη θηλίτσα, χωρίς να πάρουμε νήμα, βάζουμε το βελονάκι μας και στην επόμενη θηλίτσα, παίρνουμε πάλι το βελονάκι από επάνω, βγάζουμε τα δύο θηλάκια, έχουμε δύο θηλιές στο βελονάκι μας, ξαναπαίρνουμε νήμα, τα βγάζουμε και ασφαλίζουμε. Yeah. Και έτσι έγινε η πρώτη μας μείωση. Όντως, αυτός ο τρόπος, το είχαμε κάνει και εμείς ένα τέτοιο, είναι ο πιο σωστός για μείωση. Ναι. Ο πιο είναι σωστός. Είναι ο αόρατος τρόπος για να μην φαίνονται οι μειώσεις. Για όλα τα μικρά αξεσουάρ είναι ο πιο σωστός τρόπος. Ναι. Γιατί αν πάρουμε όλο το θυλάκι, θα φαίνεται, ξεχωρίζει. Συμφωνώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε να κάνουμε και τη δεύτερη, το δεύτερο σετ της μειώσεως μας. Λοιπόν, ξαναρχίζουμε. Ένα άριχτο. Άρα 5 άριχτα θα κάνουμε πάλι. 2 Πανάληψη. Άριχτα. 3 άριχτα. 4. Και το 5ο μας άριχτο. Και εδώ θα ξανακάνουμε τη μείωση. Βάζουμε το βελονάκι στην πρώτη θηλίτσα. Στη δεύτερη, το νήμα από πάνω. Βγάζουμε. Έχουμε 2 στο βελονάκι μας. Παίρνουμε νήμα. Και σφραγίζουμε. Και έτσι έγινε και η δεύτερη σειρά. Συνεχίζουμε για άλλες 4 φορές. Σύνολο 6 φορές. Σημαίνει τα 42. Θα γίνουν 36. 36. Ναι. Πάρα πολύ. Και ωραία. Θα συνεχίσουμε έτσι με τον ίδιο τρόπο. Η επόμενη σειρά θα είναι 4 θυλάκια, 4 άριχτα, μία μείωση. Στην μεθεπόμενη σειρά θα είναι 3 θυλάκια μείωση. Μετά θα πάμε στις 2 άριχτα, μία μείωση. Και θα φτάσουμε στο επιθυμητό μας. Ωραία. Που στο τέλος πόσα θυλάκια θα έχουμε, θυμάσαι? Ναι, στο τέλος θα μας μείνουν 12 θυλάκια. Ωραία. Το οποίο εκεί έχουμε ένα άλλο κολπάκι. Ωραία. Για να συνεχίσουμε να κάνουμε τα πέταλα. Ωραία. Άρα, 7 σειρές μειώσεων και φτάνουμε μέχρι τα 12 θυλάκια. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Πάμε στο επόμενο βήμα. Φέρτε μου εδώ εμένα να μην σε γεμίζω στον πάγκο. Και εδώ είναι το ρόδι μας σχεδόν τελειωμένο. Είμαι πολύ χαρούμενη, αλήθεια σου και λέω. Κι εγώ πάρα πολύ. Θα ανέβω εγώ εκεί πάνω στις αίρες και θα γίνει χαμός. Χαμός. Θα πλέξουμε μαζί, ανοίγω τη γέμιση τόση ώρα. Βασικά αυτή είναι μεγάλη γέμιση. Ναι. Την έχουμε κάνει και εκεί το ρόδι, έχουμε βάλει λίγο παραπάνω γέμιση.
Πόσο, λοιπόν, εδώ έχουμε φτάσει στα 12. Λοιπόν. Εδώ έχουμε φτάσει στα 12 φυλάκια. Είμαστε... Και εδώ θα προσπαθήσουμε να γεμίσουμε το ρόδι. Είναι το σημείο να γεμίσουμε. Ναι. Τέλεια. Πάρε. Λοιπόν, παίρνουμε γέμιση. Πόσο να παίρνει, 50 γραμμάρια, 30, κάπου εκεί το κόβω να παίρνει μέσα. Ναι, ε. τόσο πιστεύω. Ναι. Είναι και ελαφρύ αυτό, δεν είναι. Ναι, είναι το καλύτερο, είναι πολύ ωραίο. Σ' αρέσει η γέμισή μου δηλαδή. Πάρα πολύ, λατρεύω. Κατερίνα, ξέρεις ότι λατρεύω Χάντιμπραντ. Δεν μπορώ, από τότε που σε γνώρισα δεν μπορώ να πάρω άλλα υλικά. Πολύ. Τέλος. Δεν μπορώ να πάρω άλλα υλικά. Ευχαριστούμε πολύ, Σούζο, που το λες. Το προσπαθούμε όλη η ομάδα. Αυτό κοιτάμε. Αυτό που πλέκουμε, να, τουλάχιστον να είναι με σωστά υλικά, για να μην είναι για πέταμα. Γιατί έτσι. Αν δεν πάρεις τα κατάλληλα υλικά, δεν θα κρατήσει και πολύ αυτό που κάνεις. Και ειδικά αν τα δίνεις, αν τα μεταπουλάς, έτσι δεν είναι. Αν θες να κάνεις ένα ωραίο δώρο αγαπημένο χειροποίητο. Ναι, θέλεις ωραία. Να κάνεις το καλύτερο, γιατί όπως θα ήθελες και εσύ να πάρεις ένα χειροποίητο και να βγεις σε καλή κατάσταση, να το κρατήσεις αρκετά χρόνια. Λοιπόν... Ας πούμε ότι γεμίσαμε. Θα δουν τα κορίτσια, πρέπει να βάλουν λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο. Ωραία. Τώρα ήρθε το σημείο που πρέπει να κάνουμε... Τώρα ήρθε το σημείο που πρέπει να κάνουμε το λαιμό του ροδιού. Πάμε να... Εδώ φαίνεται, φαίνεται. Εδώ, κάπως. Βλέπεις. Ωραία. Αυτό το λαιμό του ροδιού και μετά να κάνουμε τα πέταλα. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Πάμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, βγάζουμε το μάρκερ μας. Έχουμε κάνει ήδη 12 θυλάκια. Θα κάνουμε άλλη μία σειρά με 12 θυλάκια. Ωραία. Κάνουμε το πρώτο άριχτο της επόμενης σειράς. Ξαναβάζουμε το μάρκερ. Και κάνουμε 12 θυλάκια. Λοιπόν, εδώ είναι λίγο δύσκολο για τα νέα τα κορίτσια, θεωρώ. Γιατί είναι λίγο πιο στενό όσο ανεβαίνουμε, στενεύει ο κύκλος. Αλλά όλα γίνονται με υπομονή. Όλα γίνονται με υπομονή, καλή θέληση και αγάπη για το πλεχτό μας. Ωραία. Άρα πάλι 12 άριχτα στην ουσία. 12 άριχτα, ναι. Ωραία. Με τον ίδιο τρόπο πάλι, το σταυρωτό άριχτο. Το σταυρωτό, χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις, χωρίς τίποτα. Τέλεια. Και τώρα εδώ, Κατερίνα μου, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα βγάλουμε το μάρκερ. Θα κάνουμε το πρώτο μας άριχτο στην επόμενη σειρά. Mm-hmm. Θα βάλουμε ξανά το μάρκερ. Και από εδώ και πέρα θα κάνουμε 3 μειώσεις. Θέλουμε να έχουμε στο τέλος της σειράς 9 άριχτα. Ωραία, από 12 λοιπόν, 9. Τέλεια. Ναι. Κάναμε ένα άριχτο, θα κάνουμε ακόμη ένα άριχτο. Και μετά εδώ θα κάνουμε μία μείωση. Με το γνωστό τρόπο. Με το γνωστό μας τρόπο, όπως έχουμε τη μαγική κάνει. Μείωση. Τη μαγική. Την αόρατη μείωση. Εγώ με το λέω μαγική, αστραφτερή, δεν φαίνεται πουθενά. Λοιπόν, ξανά θα κάνουμε 2 άριχτα. 1. 2. Ξανά μείωση. Και η τρίτη μας μείωση, 2 άριχτα. Και μείωση. Ωραία. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε 9 άριχτα. Ωραία, 9 θυλάκια, ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα βγάζουμε το μάρκερ, δεν μας χρειάζεται πλέον. Και από εδώ και πέρα τι κάνουμε για να κάνουμε τα πέταλα. Κάνουμε ένα βουβό στο επόμενο θυλάκι. Ένα βουβό. Βουβό, έτσι. Βουβό. Ωραία. Λοιπόν, και κάνουμε 5 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα, αφήνουμε το πρώτο θυλάκι. Στη δεύτερη αλυσίδα θα κάνουμε ένα άριχτο. Ωραία. Πάντα με τον τρόπο του ομιγκουρούμι. Λοιπόν, στο τρίτο και στο τέταρτο θυλάκι θα κάνουμε από ένα μισό ποδαράκι. Ωραία, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, παίρνουμε νήμα, βάζουμε το βελονάκι στη θηλιά, ξαναπαίρνουμε νήμα, έχουμε 2 στο βελονάκι, παίρνουμε νήμα, 3. Έχουμε 3 στο βελονάκι. Ξαναπαίρνουμε νήμα
και τα βγάζουμε όλα μαζί. Τέλεια. Αυτό είναι το μισό ποδαράκι. Σωστά. Λοιπόν, ξαναπαίρνουμε νήμα στην επόμενη θηλιά και ξανακάνουμε ένα μισό ποδαράκι. Τώρα, για να ασφαλίσουμε το πεταλάκι, στην επόμενη θηλιά κάτω θα στη πατήσουμε βάση, κάτω στη βάση, στο λαιμό του ροδιού. Ωραία. Θα πατήσουμε μέσα στη θηλιά και θα κάνουμε ένα βουβό. Ωραία. Για να ξανακάνουμε το πεταλάκι και τέλειο, αυτό είναι το πεταλάκι μας. Έχει άλλη σειρά το πεταλάκι. Εμείς κάναμε το πρώτο. Θα δείξουμε ακόμη ένα να δούμε για να το καταλάβουν τα κορίτσια. Ωραία. Λοιπόν, ξανακάνουμε ένα βουβό στην επόμενη θηλιά. Όχι στο βουβό που έκλεισα. Όχι, στην επόμενη θηλιά. Στην επόμενη θηλιά, ναι. Ωραία, για να το καταλάβω κι εγώ. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Και βγάζουμε και εκεί που κάναμε τώρα το βουβό, θα κάνουμε ξανά 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Και ξανά θα κάνουμε το ίδιο. Παίρνουμε βουβό και κάνουμε πρώτο. Ένα βουβό. Ωραία. Στο επόμενο θα κάνουμε ένα άριχτο. Και στις επόμενες δύο θηλίτσες θα κάνουμε από ένα μισό ποδαράκι. 3 και 4 θηλάκια, έτσι. Ναι. Από ένα μισό μόνο ποδαράκι. Από ένα μισό μόνο ποδαράκι, σωστά. Μάλλον και εγώ λάθος το πάω. Μόνο μισό ποδαράκι. Ναι. Η ορολογία η ελληνική. Εσύ το ξέρεις καλύτερα. Ω, μην το λες. Λοιπόν, για να ασφαλίσουμε τώρα το πεταλάκι μας, στο λαιμό του ροδιού, στην επόμενη θηλιά, θα κάνουμε ξανά ένα βουβό και για να συνεχίσουμε ξανά να κάνουμε τα υπόλοιπα πέταλα, θα ξανακάνουμε ένα βουβό. Επανάληψη. Ναι. Ωραία. Και αφού τελειώσει το ρόδι μας και είναι γεμισμένο καλά, θα πάρουμε το επόμενο κομμάτι που το κάνω εγώ αυτό. Ωραία. Είναι το κόλπο σου εδώ. Είναι το κόλπο. Είναι τα ωραία σου, τα πράγματα, ναι, και τα αξεσουάρ. Γιατί δεν το έχω δει αλλού. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε πάλι το μαγικό κύκλο όπως αρχινάμε στην αρχή του ροδιού και όπως κάνουμε σε όλα τα μιγκουρούμι. Και θα κάνουμε, εδώ είχαμε 9 θηλάκια, ανάλογα με το πόσο θηλάκια κάνουμε στο σωστά, είναι πιο μεγάλο, βάζουμε, ναι, πιο πολλά. Ναι. Λοιπόν, και θα κάνουμε 9 άριχτα. Ωραία. Τα οποία, αφού είναι τελειωμένο το ρόδι, το βάζουμε εδώ. Το πατάμε λίγο μέσα ή το κολλάμε με το θερμοσιλικόνι. Α, όχι, ναι, ράψιμο. Όχι. Είναι και εδώ είναι, το ίδιο. Και εκεί είναι το ίδιο. Α, είναι, ναι, θερμοσμένο μέσα. Πω, τι ωραίο. Και έτσι πάρα δεν πολύ έχει... ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα, γιατί δεν έχουμε το άγχος να μας φύγει η γέμιση. Σωστά. Και να είναι... Άρα στην ουσία, Σούζη μου, το, ναι, περνάς μέσα. Ναι. Κάτω το... από τα πέταλα, εδώ, ναι, κάπως. Το βάζω, το βάζω το... λίγο μέσα, ναι. Ωραία. Αν θέλουμε το κολλάμε με θερμοσιλικόνι. Αλλιώς το βάζουμε μέσα με το βελονάκι μας. Και δεν έχει να πάει το θέμα. Ωραία. Άρα, εδώ τώρα αυτή τη στιγμή είναι 9 άριχτα. 9 άριχτα. Γιατί είχαμε και εδώ τα 9 άριχτα, ναι, για αυτό το λόγο. Ναι, αν είχαμε παραπάνω ή λιγότερα, θα το φτιάχνουμε. Το μαγικό. Παραπάνω. Ωραία. Ναι. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι. Τι και... άλλο μένει για αυτό το ωραίο ρόδι? Το στόλισμα, ναι, μόνο μετά. Εννοείται το στόλισμα. Αυτό. Ό,τι έχεις στο σπίτι. Μπορεί να έχεις πάρει από τη Χάντιμπραντ τα τσάρμ, τα γούρια τα 2024. Να έχεις κορδελίτσα στο σπίτι. Εδώ έχεις βάλει από ό,τι βλέπω το χριστουγεννιάτικο, ναι, το νήμα που έχω εγώ και το κάνουμε αυτό στόλισμα. Ακριβώς. Ματάκια, ιστορίες. Αν μπορεί να πάρει εδώ, να δείτε που μέσα δεν φαίνεται η γέμιση σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι φανταστική ιδέα και είναι τη Σούζη. Βασικά έχεις κάνει και άπειρα τέτοια γούρια. Ναι, νομίζω. Τα λατρεύω. Τα λατρεύεις. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω. Ανεβάζεις τα social από τον Νοέμβριο χριστουγεννιάτικα. Ναι. Μας βάζεις όλη τη χριστουγεννιάτικη διάθεση. Μα αυτή είναι η μαγεία. Να αρχίσουμε, ναι, από νωρίς για να. Είναι φανταστικό. Μπράβο. Θέλουμε τον κόσμο να κάνει χριστουγεννιάτικα. Μπράβο. Πες μου κάτι, λοιπόν, και κάποιο άλλο κολπάκι έχεις εσύ. Δεν μπορεί. Πες μου, ναι, τι άλλο κάνεις. Λοιπόν, έχω και ένα άλλο κολπάκι. Βλέπεις αυτά τα πέταλα, είναι τεντωμένα. Ναι, όντως. Λοιπόν. Ενώ όταν τα πλέκουμε, ναι, είναι λίγο σαζαρωμένα. Ναι. Όταν τελειώσει όλο το. Πριν στολίσουμε, φαντάζομαι. Ναι, πριν το. Όχι, όταν το στολίσουμε όλο, ωραία, το ρόδι μας, πιάνουμε τα πέταλα και τα τεντώνουμε. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Αυτό το πραγματάκι. Είναι ένα πανεύκολο πράγμα. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ τη μαγική μας λακ. Τη λακ για τα μαλλιά. Τη λακ το για τα κλασικό. Μαλλιά. Αυτό. Ναι, αυτό λίγη λακ, λοιπόν, σε αυτά. Ναι, λίγη λακ στα πέταλα και το ρόδι μας είναι έτοιμο. Ωραία. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω. Μπορείτε να μου φέρει κάποιος λιγάκι τα στολίδια της Σούζης. Σας παρακαλώ, κάτι να τα δω. Να δείξουμε λιγάκι να καταλάβει ο κόσμος και να εμπνευστούμε με ιστορίες τι φτιάχνουμε. Πω. Λοιπόν, για να ξέρετε, η Σούζη πραγματικά, δείτε εδώ κάτι ομορφιές. Χαίρομαι τους ανθρώπους που πραγματικά φέρνουν τα Χριστούγεννα μόνοι τους από δημιουργία. Δείτε εδώ τα αγγελάκια που έχει φτιάξει.
Αυτά λοιπόν μπορεί να τα δείτε και στη σελίδα της Σούζης καταρχήν. Να τις παραγγείλετε, να σας δώσει ό,τι θέλετε να σας φτιάξει. Δείτε εδώ για βασιλάκια, μας έχει φέρει και κάτι δώρα εδώ για όλους. Παναγία μου, έναν ωραίο κάλτσα. Χιονάνθρωπο κάλτσα, πολύ ωραία. Και φυσικά ασχολείσαι και με το μακραμέ. Με τα δικά μας νήματα που τα έχεις κάνει, να μην πω ότι έχεις κάνει. Τα φανταστικά. Έχω λατρέψει. Το μακραμέ 3 μιμή, προτιμάς το 5 μιμή. Ποιο είναι η καλύτερη και τα δύο. Και τα 3 και το 5, γιατί ανάλογα με την κατασκευή θέλει και το διάφορο. Ωραία. Νήμα. Τι έχουμε, έχουμε πίσω τα αγγελάκι. Λοιπόν, έχουμε τα αγγελάκια. Κοίτα τώρα. Να το πω δουλειά εδώ, να τη. Τα οποία τα φτερά είναι με 5 μιμή. Ναι. Σωστά, το χτενισμένο, χτενίζεται και ωραία και εδώ λάκα έχεις βάλει, δεν μπορεί. Βέβαια. Και τα αγγελάκια και τα μαλλιά είναι με το 3 μιμή. Βλέπεις, τα χεράκια είναι με το 3 μιμή. Οπότε για να κάνουμε αυτή την ομορφιά θέλουμε και τα δύο τα νήματα. Σωστά. Και εδώ δείτε εδώ λιγάκι με τα νήματά μας πάλι τι έχει κάνει εδώ. Τι όμορφο που είναι αυτό. Είναι με ακριλικό νήμα από ό,τι βλέπω, από τη Χάντιμπρα. Πάντα Χάντιμπρα. Ναι, και έχουμε και το 5 μιμή. Το 3 μιμή. Το 3 μιμή. Τέλεια. Να το κι αυτό. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα καταρχήν να μου φέρετε το ωραίο δωράκι που έχουμε ετοιμάσει για το κορίτσι. Βέβαια μπορείτε! Surprise! Είσαι έτοιμη! Πανίσημη. Είσαι έτοιμη, ωραία! Πανίσημη. Δώστε το μου το δώρο της που χαίρομαι πάρα πολύ να της το δώσω. Λοιπόν, ένα πανέμορφο Graft Box ή Mystery Box όπως τα λένε τώρα, δεν ξέρω πώς τα λένε, αυτά τα box. Που είναι γεμάτα καλούδια και υλικά. Ελπίζω να σ' αρέσει. Λοιπόν, μπορείς να μου βοηθήσεις? Βέβαια και μπορώ. Έχω λίγο track. Να το ανοίξουμε. Wow. Σου βάλαμε το petit, το τσαντάκι. Το αγαπημένο μου petit. Ναι, το ήθελες πολύ. Το λατρεμένο μου petit. Με νήμα κάπρι. Και σου διαλέξαμε το πράσινο που σ' αρέσει. Υπέροχο. Ωραία, χαίρομαι που σ' αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ για όλα, για όλα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, πω πανέμορφο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το ωραίο το ρόδι της Σούζη θα έχει ανέβει σε kit και λέγεται το ρόδι της Σούζης. Και μαζί είναι και το βίντεό του. Ετοιμαστείτε και διαλέξτε τα δικά σας χρώματα και φτιάξτε τα πιο όμορφα, χαμογελαστά, γεμάτα ελπίδα, γούρια και ρόδια. Και συνεχίστε ό,τι καλύτερο μπορείτε στη ζωή σας πραγματικά, να έχουμε τις καλύτερες, τις πιο όμορφες, τις πιο θερμές ευχές για όλο τον κόσμο. Και που ξέρεις, μπορεί να είσαι το επόμενο κορίτσι, το επόμενο Χάντιμπρα Γκέρλ, εδώ μαζί μου. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά.